Το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον 22χρονο καταζητούμενο φτάνει έξω από το αστυνομικό μέγαρο όπου βρίσκονται ο πατέρας του και συγγενείς του. Λίγα λεπτά αργότερα το αυτοκίνητο περνά την πύλη του μεγάρου. Πλαισιωμένος από δύο άνδρες κατευθύνεται προς την ασφάλεια όπου παραδίδεται και το ένταλμα που έχει εκδοθεί σε βάρος του εκτελείται. Με τον τρόπο αυτό πέφτει η αυλαία στο θρίλερ με την αναζήτηση του 22χρονου πιστολέρο της Μεσαράς από τις διοκτικές αρχές που είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε όλη την Κρήτη για να εντοπίσουν το άτομο που πυροβόλησε στο κεφάλι εν κινήσει από ανοιχτό παράθυρο τον 29χρονο φοιτητή γεωπονίας Νίκο Φανουράκη. Τα καλά νέα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του 29χρονου που βγήκε από την εντατική σηματοδότησαν την αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση του κατηγορουμένου. Ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε την υπόθεση με πολύ μεγάλο σεβασμό στο παιδί, το οποίο αυτή τη στιγμή, από ό,τι μαθαίνω, πάει πάρα πολύ καλά, και βεβαίως και στην οικογένεια του παιδιού. Υπάρχει περιθώριο για να κάνεις τη δουλειά σου και ταυτόχρονα να σέβεσαι και την άλλη πλευρά. Έχεις δηλαδή να έχεις μια συμπεριφορά η οποία είναι κοινωνικά επιβεβλημένη και υποδειγνύεται από τη δεντολογία και από τους γραπτούς και άγραφους νόμους. Ο 22χρονος, σύμφωνα με τον συνηγορό του, αναμένεται να δώσει αύριο το πρωί εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές για το πώς εκτελήχθηκαν τα γεγονότα που κατέληξαν με τον 29χρονο φοιτητή, τραυματισμένο από σφαίρα στο κεφάλι, να δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αρχήν ξεφασαρία, το παιδί έφυγε, τους αγνώρισε, το κυνηγήσανε, τον προσπεράσανε, σε κάποια φάση σταμάτησε, άνοιξε το παραθύρι και του παίξανε με μια σφαίρα στο κεφάλι, σαν τις εκτελεστές, προμελετημένα, σχεδιασμένα να σε σκοτώσουμε. Ο 22χρονος και οι συγγενείς του πάντως δεν προσκόμισαν στις αστυνομικές αρχές το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 29χρονος στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, υπέδειξε πάντως στους αστυνομικούς που το έχει πετάξει προκειμένου να το περισυλλέξουν. Ότι γνωρίζω ότι το όπλο το έχει πετάξει κάπου σε κάποιο σημείο στη προσπάθεια του να φύγει. Έχει υποδείξει το σημείο στο οποίο πράγματι κατά την φυγή του το πέταξε. Το ψάχνουν αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι με την προσπάθεια, ας πούμε, μέσα σε επόμενες ώρες, επειδή έχει δοθεί ακριβή εικόνα περίπου που έχει πεταχτεί το όπλο κατά τη φυγή του, και είμαι βέβαιος 99,9% ότι θα βρεθεί, γιατί ο χώρος εκεί είναι προσβάσιμος και δηλαδή μπορεί πράγματι να βρεθεί. Θα βρεθεί δηλαδή, είμαι απολύτως βέβαιος, οπότε δηλαδή μέχρι το απόγευμα θα είναι στα χέρια της αστυνομίας και το όπλο. Ο κατηγορούμενος παραμένει στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου και αναμένεται να μεταχθεί πριν τις 8 το πρωί στο δικαστικό μέγαρο κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Όπως αναφέρει ο συνήγορος του κατηγορουμένου Διονύσης Βέρας, όλα θα εξηγηθούν στην κατάθεσή του με σεβασμό στον 29χρονο και την οικογένειά του. Το ίδιο, αν θα του δοθεί ευκαιρία, του ίδιου του παιδιού, φαντάζομαι ότι τα ίδια αισθήματα θα εκφράσει και το ίδιο, φαντάζομαι αυτή τη στιγμή. Από εμάς τους τρίτους δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο ευχές για γρήγορη ανάρρωση, και διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας με τον τρόπο που πρέπει, με απόλυτο σεβασμό και προς το παιδί και στην οικογένεια.